Συνάδελφες και συνάδελφοι, έκαναν τη Μεσόγειο υγρό νεκροταφείο. Δεν θα συνηθίσουμε ποτέ μας το σφαγείο. Με αυτό ακριβώς το σύνθημα, δεκάδες σωματεία και φορείς έχουμε πραγματοποιήσει συλλαλητήρια και κινητοποιήσεις σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας όλα τα τελευταία χρόνια. Γιατί το πολύ νεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου δεν ήταν δυστύχημα. Ήταν ένα έγκλημα και μάλιστα προδιαγεγραμμένο. Δεν ήταν το πρώτο και δυστυχώς δεν θα είναι και το τελευταίο όσο συνεχίζουν να υπάρχουν οι αιτίες που γεννούν τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων από τις αιστείες τους και η πολιτική της άγριας καταστολής σε βάρος τους. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Λέσβος, Σάμος, Κος, Λέρος, Κρήτη, Θάσος, Φαρμακονήσι, Αγαθονήσι, Κύθυρα, Πάρος, Φολέγαδρος, Μύκονος και ο κατάλογος συνεχίζεται. Εάν μάλιστα σκεφτούμε ότι σε πολλά από αυτά τα νησιά μετράμε όχι ένα, αλλά περισσότερα ναυάγια, εάν σε αυτά προσθέσουμε και τα άλλα νησιά της Μεσογείου με τα πολύ νεκρά ναυάγια ξεριζωμένων, τότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το σύνθημα της σημερινής μας συγκέντρωσης είναι πέρα για πέρα αληθινό και μας πλημμυρίζει θλίψη αλλά και τεράστια οργή. Τα στοιχεία από αυτές τις ώρες τα παρακολουθούμε όλοι με μεγαλύτερη προσοχή, είναι συγκλονιστικά. 26.924 νεκροί και αγνοούμενοι έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο και το Αιγαίο από το 2014. Μια ολόκληρη πόλη βρίσκεται βυθισμένη στη θάλασσα και υπάρχουν κι άλλοι πόσοι άραγε, όπως τα συμπαγμένα γυναικόπαιδα στο αμπάρι του συγκεκριμένου αλλιευτικού που δεν καταγράφτηκαν ποτέ. Και ορισμένοι ψάχνουν ακόμα να βρουν πραγματογνώμονες, να παίξουν την κολοκυθιά των αρμοδιοτήτων της Frontex του λιμενικού, του ενός ή του άλλου Υπουργείου. Κάποιοι μάλιστα με κινησμό αναρωτιούνται και τι θα κάνουμε με τους ανθρώπους που σώζονται από τα ναυάγια. Δεν αντέχει η χώρα και άλλα τέτοια παρόμοια. Ομολογούν δηλαδή ξεδιάτροπα και χωρίς ξετσιμποσιά ότι είναι συνειδητή εγκληματική πολιτική να αφήνονται ξεριζωμένοι στο έλεος των δουλεμπόρων και των διακινητών, στα ναυάγια με τα σαπιοκάραβα, γιατί κάποιος μέσα από το πλοίο απάντησε, λέει, ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια του λιμενικού. Ας σταματήσουν λοιπόν ορισμένοι να υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Ένα ακόμη πιο αποκαλυπτικό στοιχείο, ο αριθμός των ξεριζωμένων έχει φτάσει παγκόσμια στο ρεκόρ των 110 εκατομμυρίων ανθρώπων. Πάνω από το 50% των προσφύγων προέρχεται από τρεις μόλις χώρες, από τη Συρία, την Ουκρανία και το Αφγανιστάν, δηλαδή από τις χώρες που έχουν ματοχυλιστεί από τα γεράκια του ΝΑΤΟ και των υπεριαλιστών. Ο ξεριζωμός, η προσφυγιά, τα ναυάγια και η ασίδωτη δράση των απάνθρωπων κυκλωμάτων των διακινητών δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Έχουν αιτίες, έχουν υπογραφή, έχουν ενόχους. Είναι ο πόλεμος, οι επεμβάσεις κάθε είδους, η διάλυση των χωρών από την άγρια εκμετάλλευση και την καταλύστευση, τα αυταρχικά καθεστώτα, οι υποκινούμενες εμφύλιες σειράξεις, η καταστροφή του περιβάλλοντος που προκαλούν τον ξεριζωμό αυτών των εκατομμυρίων ανθρώπων. Κανένας δεν αποφασίζει το μακρύ ταξίδι του τρόμου απλά για να κυνηγήσει μια καλύτερη τύχη. Καμιά μάνα δεν επιβιβάζεται στο σάπιο καριδότσουφλο μαζί με το παιδί της, εάν δεν είναι απελπισμένη, εάν δεν εξαναγκάζεται, εάν δεν είναι μονόδρομος η φυγή από την κόλαση. Ας αφήσουν λοιπόν όλοι τους τα κροκοδίλια δάκρυα για την τραγωδία, όλοι αυτοί που έχουν βάλει την υπογραφή τους στο αιματοκύλισμα αυτών των λαών, οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων διαχρονικά. Άραγε, με κάποιο αόρατο χέρι μετατράπηκε η Ελλάδα σε ένα απέραντο πολεμικό ορμητήριο. Σκορπίστηκαν βάσεις σε δεκάδες μέρες στο έδαφος της, κάποιες μάλιστα με αναντικατάστατη γεωπολιτική αξία για τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, όπως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη. Έφυγαν στρατιωτικές δυνάμεις σε αποστολές εκτός συνόρων. Φυσικά και όχι, η εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, τις επεμβάσεις και τον πόλεμο έχει την υπογραφή όλων των κυβερνήσεων. Οι νατοϊκές δεσμεύσεις της χώρας δεν αμφισβητούνται από κανέναν τους. Είναι το κοινό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
Άλλωστε, όλοι μαζί ψήφισαν τη διεύρυνση του δολοφονικού μηχανισμού του ΝΑΤΟ με την είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας αυτό. Ή μήπως οι πόλεμοι γίνονται για τη δημοκρατία και την ελευθερία και όλα αυτά τα παραμύθια που κατά καιρούς σκαρφίζονται οι υπεριαλιστές για να δικαιολογήσουν το μακελιό των λαών. Όχι βέβαια, όλα για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, για τους δρόμους της ενέργειας, για τις σφαίρες επιρροής. Κέρδη, κέρδη και πάλι κέρδη, στο βωμό των οποίων θυσιάζονται με κινησμό και αγριότητα οι ανθρώπινες ζωές. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Αυτό είναι το δίλημα που διαπερνά κάθε πτυχή των εξελίξεων και της καθημερινότητάς μας. Μέσα στις συνθήκες της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, αυτό το σύνθημα δένει όλους τους εργάτες και το λαό, ανεξάρτητα από χρώμα και φυλή, θρησκεία και εθνική καταγωγή. Από τα Τέμπη περνά στην αφηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος και φτάνει στη θάλασσα της Πύλου και τόσα άλλα. Και αν όλοι δίνουν τη δίθεν αυτονόητη απάντηση ότι είναι με τις ζωές των ανθρώπων, είναι υποκριτές. Γιατί η πολιτική ενάντια στους ξεριζωμένους, η άγρια καταστολή στα σύνορα, οι φράχτες κάθε λογής, οι επαναπροωθήσεις και απελάσεις, τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης από τους καταβλισμούς της Μόρια επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μέχρι τις νέες υπερδομές φυλακές που εγκαινίασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά έχουν επίσης υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αστικών κυβερνήσεων, των ελληνικών κομμάτων του Ευρωμονόνδρομου. Και είναι αυτή ακριβώς η πολιτική, οι συμφωνίες και οι νόμοι τους που γίνονται ο μεγάλος χορηγός των κυκλωμάτων διακινητών, που σπρώχνουν τους ξεριζωμένους στα δίχτυα τους για να ξεφύγουν από τις συλλήψεις, τις απελάσεις, την κράτησή τους σε hot spot διαλογής. Όλοι έχουμε ακούσει για τον κανονισμό του Δουβλίνου, για την απαράδεκτη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που υπόγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η μετατροπή της Ελλάδας και των νησιών σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών, τα ναυάγια, τα επικίνδυνα παζάρια στον Εύρο, η εργαλειοποίηση των ξεριζωμένων σε γεωπολιτικά σχέδια. Έχουμε πλέον πλούσια πείρα και αμέτρητες ακλόνητες αποδείξεις. Όμως όλα αυτά, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν είναι μονόδρομος. Το εργατικό και λαϊκό κίνημα γνωρίζει καλά τι σημαίνει αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Πάλι ενάντια στην εκμετάλλευση και τον πόλεμο, διεκδίκηση της προστασίας των ξεριζωμένων. Το ξέρουν οι κάτοικοι των νησιών που έχουν δώσει αγώνες ενάντια στα νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης και έχουν μοιραστεί το ψωμί τους και το κρασί τους με τους ξεριζωμένους. Το ξέρουν τα εργατικά σωματεία που δίνουν αγώνες από κοινού με τους μετανάστες και πρόσφυγες συναδέλφους τους για τα δικαιώματά τους. Το ξέρουν οι δάσκαλοί μας και εκπαιδευτικοί, οι σύλλογοι γονέων που δίνουν τιτάνιο αγώνα για να στηρίξουν τα προσφυγόπουλα και τα μεταναστόπουλα χωρίς καμία ουσιαστική φροντίδα από το κράτος. Το ξέρουν οι σύλλογοι γυναικών που απλώνουν το χέρι τους στις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες, που αντιμετωπίζουν πολλαπλάσια τη βία και αναχρονιστικές θρησκευτικές αντιλήψεις. Γιατί ο λαός μας έχει βιώσει τις πληγές της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Έχει τα τραγούδια του Καζατζίδη, τη Φάμπρικα και τόσα άλλα. Περπατά ακόμα στις γειτονιές των προσφυγικών σπιτιών. Τα δικά μας δάκρυα λοιπόν δεν είναι ψεύτικα. Το δικό μας πένθος για τους οδικοχαμένους που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί δεν είναι υποκριτικό. Στο νέο έγκλημα εμείς δεν μένουμε σιωμηλοί. Φροντοφωνάζουμε λοιπόν ως εδώ, όχι άλλα ναυάγια και όχι άλλοι νεκροί, όχι άλλα αδικοχαμένα παιδιά μέσα σε αμπάρια πλοίων. Και απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσει αυτή η εγκληματική πολιτική που γεμίζει με πτώματα τις θάλασσές μας, που αφήνει χωρίς όνομα και καταγραφή εκατοντάδες να πνίγονται στο βυθό. Να καταργηθεί όλο το άδικο πλαίσιο σε βάρος των ξεριζωμένων. Να προστατευτούν τα δικαιώματά τους στο άσυλο, δηλαδή η πρόσβασή τους σε ασφαλείς συνθήκες, σε εργασία, εκπαίδευση, υγεία και περίθαλψη, ταξιδιωτικά έγγραφα για όλους. Παλεύουμε ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου, όχι στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων. Δεν θα ξεχάσουμε.
και δίνουμε υπόσχεση. Το έγκλημα αυτό, όπως και όλα τα άλλα, δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Στο δίλημα λοιπόν, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, για μας η απάντηση είναι μία. Είναι όρκος και υπόσχεση αγώνα, ένταση της πάλης μας ενάντια στην εκμετάλλευση, τον πόλεμο και τον ξεριζωμό. Καλή δύναμη σε όλους.